όλα στο φω από την ΠαΕ Ολυμπιακό με στόχο να λάμψει νομιμότητα και να μην ολοκληρωθεί ένα ακόμα σκάνδαλο με έντονε σκιέ διαπλοκή στο τρίγωνο ΣΥΡΙΖΑ ΕΡΤ ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακό, μετά τι επιστολέ του στην ΕΡΤ και τα συνεχόμενα δημοσιεύματα που ποτέ δεν διαψεύθηκαν και θέλουν την δημόσια τηλεόραση να ετοιμάζεται να συνάψει συμβόλαια με ΠαΕ έναντι εξωφρενικών αντιτίμων όπω τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τον ΠΑΟΚ, προχώρησε άμεσα σε κινήσει ουσία. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός κατήγγειλε σε Άριο Πάγο και Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση τι συγκεκριμένε ενέργειε και τακτικέ τη ΕΡΤ, τονίζοντα πω είναι ελέγξιμε και αμφιβόλου νομιμότητα. Λίγες ημέρες πριν τι βουλευτικέ εκλογέ, φαίνεται πω εντείνονται οι πιέσει από την κυβέρνηση για να ολοκληρωθεί το deal ΕΡΤ-ΠΑΟΚ με ποσό που δεν αντιστοιχεί ούτε στο ρόλο τη δημόσια τηλεόραση, ούτε στα οικονομικά δεδομένα της αγοράς. Όπως προκύπτει από τα ίδια δημοσιεύματα, οι συζητήσεις αυτές γίνονται με αντικείμενο τιμήματος που υπερβαίνει κατά πολύ τα πλαίσια της αγοράς. Ως γνωστόν, από την περσινή σεζόν η κάνουλα με το κρατικό χρήμα προς τις 7 ΠΑΕ που δεν είχαν τηλεοπτική στέγη άνοιξε με τις ευλογίες του Νίκου Παπά και του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργου Βασιλιάδη με μοναδικό σκοπό τον έλεγχο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου με τις ΠΑΕ να βρίσκουν από το πουθενά πλουσιοπάροχα συμβόλαια που δεν πλησίαζαν καν τις προσφορές της ελεύθερης αγοράς. Αυτό πλέον που ετοιμάζεται να συμβεί με την ΕΡΤ και τον ΠΑΟΚ ελάχιστε μέρε πριν το τέλο τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί πρωτοφανέ σκάνδαλο, το οποίο ο Ολυμπιακό επιδιώκει να αποτρέψει, απαντώντα ξανά στη λεγόμενη εξυγίανση με επίθεση νομιμότητα. Η διασπάθηση του δημοσίου χρήματο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στο όνομα τη διαμόρφωση του τηλεοπτικού προγράμματο. Στην καταγγελία του στο ΕΣΟΥΡΟΥ, Ολυμπιακό θυμίζει μεταξύ άλλων την οικονομική κατάσταση λιτότητα στην χώρα τη δημιουργία συνθήκων που επηρεάζουν κατά τρόπο μη θεμητό τον ελεύθερο ανταγωνισμό, την ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί παράνομων κρατικών ενισχύσεων και κυρίως το γεγονός ότι το συγκεκριμένο θέμα προκαλεί το κοινό αίσθημα δικαίου και επιβαρύνει υπέρμετρα τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ χωρίς να επιφέρει αντίστοιχη ανταποδοτικότητα. Ο Ολυμπιακός ζητά από το ΕΣΟΡΟΥ να ελέγξει κατά πόσο η ΕΡΤ με τι ενέργειέ τη εκπληρώνει τι υποχρεώσει δημόσια υπηρεσία που τις έχουν ανατεθεί, καθώ και αν τηρούνται οι κανόνε του Δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι κρατικέ ενισχύσει στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Οι εν λόγω συζητήσει φέρεται να γίνονται όχι μόνο με όρου πλήρου αδιαφάνεια, αλλά περαιτέρω καταλύοντα και κάθε έννοια χρηστή διοίκηση και ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς φέρεται να προσφέρεται τίμημα που υπερβαίνει κατά πολύ αυτό τη ελεύθερη αγορά. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι ζητούν να ελέγξει το ΕΣΟΥΡΟΥ εάν έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη με βάση το άρθρο 10, παράγραφο 3 του νόμου 4173-2013 έκθεση για τη διαφάνεια στη χρήση του ανταποδοτικού τέλου και αν η έκθεση αυτή τηρεί του κανόνε τη κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώ και να του γνωστοποιήσει αντίγραφο τη έκθεση αυτή. Η αξιολόγηση των προσφορών έδινα γίνεται με όρους ισότιμους, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επιλογή της άριστης προσφοράς για την εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας τηλεόρασης. Στην αναφορά προς τον Άριο Πάγο, καταγγέλλεται μεταξύ άλλων το γεγονός ότι για την περσινή συμφωνία της ΕΡΤ με τις άστεγες ΠΑΕ, ουδέποτε δημοσιοποιήθηκε ποιο ήταν το ύψος του κονδυλίου που καταβλήθηκε την περασμένη σεζόν σε αυτές τις 7 ομάδες, πώς προέκυψε το ποσό αυτό, ποιο ήταν το συνολικό κόστος παραγωγής των αγώνων και αν αυτή έγινε από την ΕΡΤ ή αν δεν έγινε από την ΕΡΤ, γιατί συνέβη αυτό. Παράλληλα, υπάρχουν στην καταγγελία της ΠΑΕ Ολυμπιακός όλες οι ενδείξεις που μιλούν για διασπάθηση δημοσίου χρήματος και νόθευση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού.